Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με το εξής ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στους δρόμους της Αθήνας, στο Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, γονείς τους, διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Και έχουν δίκιο. Και ξέρετε ότι έχουν δίκιο. Ενώ κρατάτε ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, χθες η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο νομοσχέδιο που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει τίτλο «Νέοι φραγμοί στη μόρφωση για τα παιδιά του λαού μας και ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια». Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο το παρουσίασαν από κοινού και Ραμαίος και Χρυσοχοΐδης αποδεικνύει το αντιδραστικό του περιεχόμενο. Η αντίληψή σας ότι η ένταση της καταστολής θα περιφρουρήσει την ακαδημαϊκή ελευθερία είναι τουλάχιστον για γέλια. Μήπως καλύτερα θα έπρεπε να βάλετε τους ειδικούς φρουρούς να βρουν τους χρυσαυγίτες που κρύβονται. Λέμε τώρα. Το πρόβλημα είναι η ποινικοποίηση της συλλογικής διαδικασίας, η αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Για να μην θυμηθώ πως κάρτα φοιτητή δείχναμε στο χωροφύλακα όσοι από μας ήμασταν φοιτητές στα χρόνια της Χούντας. Είναι άδικο, αντιδραστικό, η πανεπιστημιακή λειτουργία να βρίσκεται συνεχώς υπό παρακολούθηση. Είναι άδικο και αντιδραστικό να ταυτίζονται οι συλλογικά αποφασισμένες μορφές πάλης του φοιτητικού κινήματος από τους φοιτητές, από τους εργαζόμενους, από πανεπιστημιακούς με τις παραβατικές συμπεριφορές. Είναι άδικο να μπαίνουν επιπλέον φραγμοί στις σπουδές των νέων που αναγκάζονται να δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Είναι άδικο και αντιδραστικό να ανακοινώνεται αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΗ, βάζοντας περισσότερα εμπόδια στα παιδιά, να περιορίζεται τις επιλογές των μαθητών. Υποκρίνεστε ότι σας ενδιαφέρει το μορφωτικό τους επίπεδο, αλλά το λύκειο το έχετε καταντήσει εσείς και οι προηγούμενοι ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο. Το ότι δεν βάλατε τον περιορισμό των επιλογών για τους σημερινούς μαθητές της τρίτης λυκείου δείχνει ξεκάθαρα ότι φοβηθήκατε αντιδράσεις. Δείχνει και τη δύναμη άλλωστε που έχουν οι ίδιοι αγώνες της νεολαίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το άδικο δεν θα στεριώσει, γιατί υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, υπάρχει το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, άλλοι αγωνιζόμενοι μέσα στο κίνημα. Ο λαός και η νεολαία δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Κάτι παραπάνω ξέρει και ο κύριος Υπουργός Προπό. Τα μέτρα αυτά θα μείνουν τελικά στα χαρτιά, θα μείνουν ανενεργά. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέμε. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση πραγματοποιείται ενώ έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της επανέναρξης των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία, για τις οποίες δεν το κρύβουμε, είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Όχι ότι είναι γενικά κακό να συζητάς, αλίμονο. Όμως το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θετικό μπορεί να προκύψει από αυτές τις συνομιλίες, όταν αυτές πραγματοποιούνται ύστερα από παρέμβαση Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτοί που εσείς αποκαλείτε συμμάχους είναι αυτοί που χρόνια τώρα είτε ανέχονται είτε κάνουν και πλάτες την επιθετικότητα της Τουρκίας και τα σχέδιά της να θέσει στο τραπέζι του διαλόγου όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της. Γιατί αυτοί στους οποίους έχετε να αποθέσει την υπεράσπιση της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι οι ίδιοι που τα υπονομεύουν με τα σχέδιά τους για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, για διχοτόμηση της Κύπρου, που όπως όλα δείχνουν αυτά παζαρεύονται σε φανερές ή κρυφές συνομιλίες. Κυρίες και κύριοι, εδώ και καιρό η κυβέρνηση καλλιεργεί ένα κλίμα υψηλών προσδοκιών γύρω από την προμήθεια Ραφάλ. Και σήμερα αυτό γίνεται. Δεν θα σταθούμε μόνο στο γεγονός πως κατάφερε η κυβέρνηση να αποκτήσει Ραφάλ, αλλά δεν μπόρεσε σε ένα χρόνο πανδημίας να αποκτήσει περισσότερα μέσα μεταφοράς, γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς για τα σχολεία και άλλα πολλά
που τόσο τα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός για να προστατευτεί η υγεία και η ζωή του. Η κυβέρνηση επιλέγει σκόπιμα η συζήτηση να περιστραφεί γύρω από το ζήτημα, από το ερώτημα, χρειάζεται η χώρα να εξοπλίζεται ιδιαίτερα όταν η τουρκική επιθετικότητα δυναμώνει. Και σε αυτό το ψεύτικο στην πραγματικότητα δίλημα στοιχίζονται και άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ασφαλώς και οι ακροδεξιάς δυνάμεις εντός και εκτός Βουλής. Κατά τη γνώμη μας, η συζήτηση δεν είναι εξοπλισμός ή όχι εξοπλισμός. Η συζήτηση για εμάς είναι τι είδους εξοπλισμός, με τι προσανατολισμό και για ποιες ανάγκες. Με αυτό το κριτήριο τοποθετούμαστε για τα εξοπλιστικά και με αυτό το κριτήριο καταψηφίζουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε για εξοπλιστικά αν δεν πάρουμε υπόψη πως το ΝΑΤΟ στο νέο σχεδιασμό του έχει στόχο να επεκτείνει την δράση του σε όλη την Ιδρώγειο με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στους ανταγωνιστές του, τη Ρωσία, την Κίνα, στα γεωστρατηγικά συμφέροντα του ευρωατλαντικού άξονα, κατά άλλων όμως λαών και χωρών. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα βγάζοντας από την εξίσωση το βασικό παράγοντα που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται να εξοπλίσει σαν αστακό την νοτιοανατολική πτέρυγά του. Μπορούμε να συζητήσουμε για εξοπλιστικά όταν η άρχουσα τάξη της χώρας μας μοναδικό στόχο έχει τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση, δηλαδή την αναβάθμιση των συμφερόντων της στην περιοχή και των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής κλπ. Κάτι που δεν έχει να κάνει όμως με κάποια αναβάθμιση των πραγματικών συμφερόντων του ελληνικού λαού, αλλά βρίσκεται και σε ευθεία αντίθεση με αυτά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου είναι ραγδαίες. Είναι εξελίξεις που επιδρούν καταλυτικά και στην εξέλιξη των σκληρών ανταγωνισμών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, τη Ρωσία, όπως και ανάμεσα σε διάφορες περιφερειακές δυνάμεις, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Ιράν. Το θερμόμετρο στην περιοχή του Περσικού δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα. Η αναβαθμισμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησής τους στην Αραβική Χερσόνησο έχει τις σκάνες στραμμένες κυρίως προς το Ιράν. Οι συμφωνίες επίσης αποκατάστασης κρατών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής που συνεργάζονται με τον ΝΑΤΟ και ενισχύουν την προβολή ισχύως τους στην περιοχή, αλλά και η υπογραφή συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων Σουδάν-Ισραήλ ολοκληρώνουν αυτό το παζλ των επικίνδυνων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Το κλειδί, για να κατανοηθούν καλύτερα αυτές οι εξελίξεις βρίσκεται στους σχεδιασμούς της Κίνας που απειλεί άμεσα πλέον την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, όπως βέβαια και ο ενισχυμένος ρόλος της Ρωσίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς αμερικανοατοικής έμπνευσης και υλοποίησης επιζητάει τον πιο αναβαθμισμένο ρόλο της η άρχουσα τάξη της χώρας μας με όχημα την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Αυτό το σκοπό υπηρετεί η ανάπτυξη των οικονομικών και στρατιωτικών σχέσεων των ελληνικών κυβερνήσεων με το Ισραήλ και με τα κράτη του κόλπου. Σε αυτόν τον πολύ επικίνδυνο σχεδιασμό εμπλέκονται στρατιωτικές δυνάμεις και οπλικά συστήματα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς συμμετέχει η χώρα με τη συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αυτή η εμπλοκή είναι ένα νήμα που διαπερνά με αυστηρή προσήλωση την πολιτική όλων των μέχρι σήμερα ελληνικών κυβερνήσεων. Γι' αυτό και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Όλοι αυτοί είναι σήμερα που πασχίζουν να αφαιρέσουν όλο αυτό το πλαίσιο από τη συζήτηση για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα πληρωθεί όμως αδρά από τον ελληνικό λαό. Η πείρα αποδεικνύει ότι αυτοί οι εξοπλισμοί
συνδέονται πρωτίστως με τις ανάγκες των ατοικών σχεδιασμών και όχι με την υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Αυτά λοιπόν τα κρίσιμα στοιχεία εμείς τα θέτουμε στον ελληνικό λαό για να έχει όλη την εικόνα, για να κρίνει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ας δούμε λίγο τι λέει η λογική αλλά και η ίδια η πείρα. Ποια ακριβώς αμυντική θωράκιση της Ελλάδας διακυβεύεται στη Σαουδική Αραβία, όπου στέλνονται συστοιχίες Patriot μαζί με προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων? Τι δουλειά έχουν μονάδες του πολεμικού ναυτικού σε περιπολία στον Περσικό κόλπο? Ποιο ισοζύγιο πάνε να αντισταθμίσουν στην περιοχή, αν όχι την ενίσχυση αμερικανοατοικών δυνάμεων που βρίσκονται εκεί με το δάχτυλο στη σκανδάλη? Ποια συμφέροντα υπηρετούν η μετατροπή στρατηγικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών της Ελλάδας σε πολεμικά ορμητήρια των αμερικανοατοικών και η διαθεσιμότητα όλων των στρατοπέδων για τις ανάγκες τους, όπως προβλέπει η Ελληνοαμερικάνικη Στρατιωτική Συμφωνία? Μαθαίνουμε μάλιστα πως συζητιέται και επιπλέον νέα πολιετής ανανέωση της συμφωνίας και παραχώρηση επιπλέον βάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι προσφέρει στην ασφάλεια του λαού μας η διάθεση κάθε χρόνο 2% του ΑΕΠ, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για τον ΝΑΤΟ? Ο ελληνικός λαός ματώνει για να ξεχρεώνει μια συμμαχία που δεν βλέπει σύνορα στο Αιγαίο, δεν βλέπει απαράδεκτες βλέψεις της Τουρκίας, τροφοδοτώντας τελικά την επιθετικότητά της. Μάλιστα, το ΝΑΤΟ πριν λίγες μέρες ανέθεσε στην Τουρκία για το 2021 την ηγεσία της δύναμης ταχείας αντίδρασης που διαθέτει. Της ανέθεσε τη διοίκηση 6.500 ειδικά εκπαιδευμένων νατοϊκών στρατιωτικών. Τι δουλειά έχουν πολιτικό προσωπικό, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, ενώ υποτίθεται ότι πρέπει να βρίσκονται εδώ, υπερασπιζόμενοι τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού? Δεν γνωρίζετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ, πως οι εξοπλισμοί τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας προσμετρώνται αυτόματα στο μεγάλο σακούλι της ισχύως του ΝΑΤΟ? Και μάλιστα, για αυτήν την τεράστια ισχύ, το ΝΑΤΟ δεν ξοδεύει δεκάρα, αφού ο λογαριασμός στέλνεται στους λαούς και στην περίπτωσή μας στον ελληνικό λαό. Στον ίδιο αυτό λαό που έχει τσακιστεί το εισόδημά του, εάν είναι μικρομεσαίος επαγγελματίας, στον εργαζόμενο λαό δηλαδή που ζει με 534 ευρώ του επιδόματος, σε ένα λαό που ζει με το επίδομα ανεργίας, σε ένα λαό που έχει μια δουλειά σήμερα, αλλά δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Ποιος αλήθεια έχει την ευθύνη για την ελληνική αμυντική βιομηχανία που απαξιώνεται διαρκώς? Ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι ναυπηγεία και κρίσιμες υποδομές της χώρας συνδέονται πλέον με όρους ζωής και θανάτου με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ? Τι δουλειά έχει ο ελληνικός λαός να χρυσοπληρώνει ώρες πτήσεις ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών που έχουν μάλιστα πεπερασμένο όριο πάνω από χώρες των Βαλκανίων να περιπολούν σε ρόλο μπράβο του ΝΑΤΟ? Και μάλιστα αυτές τις περιπολίες, όπως τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, τις παρουσιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κέρδος, λέει, από τη Συμφωνία των Πρεσπών, επειδή, λέει, πήραμε εμείς τη δουλειά του νατοϊκού χωροφύλακα αντί για την Τουρκία. Μια συμφωνία που μας πάσαρε κάνοντας το χατήρι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να δέσουν άλλη μια χώρα στα δεσμά του ΝΑΤΟ, επειδή τάχα ο λαός της το περίμενε, ο λαός της αγωνιούσε και το ήθελε διακαώς. Όπως ακριβώς το ήθελε και ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός, άλλοι λαοί, μας λένε οι φωστήρες όλων των κομμάτων της Βουλής. Θέλετε να πούμε κι άλλα, να πάμε παλιότερα? Ποιο χέρι αλήθεια πήρε τους S-300 από την Κύπρο, για την οποία είχαν αγοραστεί τη δεκαετία του 90 και τους τοποθέτησε τελικά στην Κρήτη? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκει τις ένοπλες δυνάμεις σε αποστολές που καμιά απολύτως σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας. Αυτό ακριβώς είναι και το βασικό στοιχείο που εναγωνίως και με κάθε θυσία η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κρύψει από το λαό. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθούν και τα φρεσκοαγορασμένα Ραφάλ.
Αυτή η συνολική εμπλοκή, βέβαια, που εκθέσαμε παραπάνω, δεν είναι πατέντα μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σας αδικούμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ διακρίθηκε εντός και εκτός συνόρων για την αναβάθμιση των στρατιωτικών και πολιτικών σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, εξόχως μάλιστα με την κυβέρνηση του Τραμπ. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Το 2017 ο κύριος Τσίπρας είχε επιστρέψει μαζί με τις γελιότητες και τις εκτός τόπου και χρόνου Αμερικανιάς περί διαβολικού καλού Τραμπ και με την πρίκα της αναβάθμισης των F-16. Μάλιστα τότε όλα τα άλλα κόμματα πλην ΚΚΕ συμφωνούσαν στην αναβάθμιση των F-16. Τι έλεγε τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ότι η αναβάθμιση εξασφαλίζει αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Ακριβώς δηλαδή ότι λέει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα Ραφάλ. Τι έλεγε τότε το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η κυβέρνηση Τραμπ? Ότι η αναβάθμιση των αεροσκαφών θα ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να υποστηρίζει το ΝΑΤΟ και να παραμένει διαλειτουργική με τη ΣΥΠΑ και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Τι έλεγαν τότε η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα για τη στάση του ΚΚΕ να καταψηφίσει την αναβάθμιση των F-16? Τα ίδια που λένε και τώρα. Δεν έλειπαν βέβαια και οι ακραίες αντιδραστικές φωνές. Άλλωστε ένα τμήμα τους τότε εκφραζόταν με τους συγκυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΑΝΕΛ, με απαράδεκτους αντι-ΚΚΕ ισχυρισμούς. Όπως βέβαια δεν λείπουν και σήμερα. Πιο πριν ακούσαμε ένα τέτοιο εκπρόσωπο κόμματος. Όμως, κυρίες και κύριοι, η θέση του ΚΚΕ είναι, πιστεύουμε, σταθερά φιλική και συμφέροντα και συμφέρουσα για τον ελληνικό λαό. Η θέση του ΚΚΕ είναι σταθερά μόνο κόντρα σε πολεμοκάπηλους, σε επικίνδυνους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης και του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στην περιοχή με την αναβάθμιση των οικονομικών και στρατιωτικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ανταγωνισμό των διαφόρων αστικών τάξεων της ευρύτερης περιοχής, εκθέτουν ανεπανάρθωτα τα άλλα κόμματα και προφανώς και την κυβέρνηση. Αν κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις απέναντι στο λαό μας, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, που εδώ και χρόνια έχουν αναγορεύσει αυτές τις αμαρτωλές συμμαχίες σε παράγοντες δίθεν ασφάλειας, ενώ πρόκειται για παράγοντες συνεχούς αστάθειας, συνεχούς ανασφάλειας. Πώς δικαιολογούν το γεγονός ότι στη σημερινή περίπτωση που συζητάμε, μια νατοϊκή σύμμαχη χώρα, η Γαλλία, εξοπλίζει μια άλλη νατοϊκή σύμμαχη της χώρα, την Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει, υποτίθεται, μια τρίτη νατοϊκή πάλι σύμμαχη χώρα, την Τουρκία? Από πού και ως πού αναγορεύουν τώρα σε προστάτη τη Γαλλία? Με βάση ποια πραγματικότητα λένε στον ελληνικό λαό ότι, παραδείγματος χάρη, αύριο η γαλλική κυβέρνηση ή όποια γαλλική κυβέρνηση δεν θα αλλάξει τις σχέσεις της με την τουρκική ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση? Μάλιστα, είναι τόσο υπερφύαλοι ορισμένοι από τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης που εκτίθενται σε κάθε βήμα. Και βέβαια τότε το φταίξιμο πέφτει στην ίδια την πραγματικότητα. Φυσικά αναφερόμαστε και στη στάση της Γαλλίας και άλλων, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής που είχε ως θέμα τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Σε εμάς δεν προκλήθηκε καμιά έκπληξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει με βάση τους τζίρους και τις στρατηγικές σχέσεις που έχει με την Τουρκία. Ποιος αλήθεια εγγυάται ότι ακόμα κι αν κατακτηθεί το αεροπορικό πανοχέρι στο Αιγαίο, δεν θα ανατραπεί αυτό το ισοζύγιο από ένα άλλο οπλικό σύστημα που μπορεί να αποκτήσει η τουρκική κυβέρνηση? Οι εξοπλισμοί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σημαίνουν περαιτέρω εμπλοκή σε ένα περιβάλλον όλο και πιο οξυμένων ανταγωνισμών. Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν την επιδίωξη διαφόρων ομίλων και της χώρας να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην εκμετάλλευση του πλούτου της ευρύτερης περιοχής, στα επικίνδυνα σχέδια για τους λαούς που οδηγούν σε πόλεμο, σε αλλαγή συνόρων, σε κατακαιρματισμό, σε προσαρτήσεις που γεννούν βεβαίως και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Αυτές οι ανάγκες καθορίζουν το περιεχόμενο των εξοπλισμών, αλλά και τα όρια τους. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να μην μπορεί να εντοπίσει
ότι το ΝΑΤΟ έχει αποφασιστικό λόγο και για τη χρήση και για τον προσανατολισμό των οπλικών συστημάτων κάθε χώρας μέλους του. Η κούρσα των εξοπλισμών τρέχει και εγγυάται μόνο αμερικανονατοϊκά σχέδια. Εγγυάται κέρδη πολεμικών βιομηχανιών, που τα χρυσοπληρώνουν βέβαια οι λαοί ακόμα και με το αίμα τους. Η θέση του ΚΚΕ να καταψηφίσει το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ είναι θέση ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών του για τη θωράκιση των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειάς του, της φιλίας ταυτόχρονα και συνεργασίας με όλους τους λαούς της περιοχής και του κόσμου. Σας ευχαριστώ.